Πάμε λίγο στον 39χρονο. Έπεσε από σκαλοσιά εν ώρα εργασίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με πολλές κακώσεις. Εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του Κουμπέ, στο Ρέθυμνο. Το συμβάν έγινε γνωστό από το έργατο υπαλληλικό κέντρο Ρεθύμνου. Και θέλω να πάμε και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μανώλη Ξανθουδάκη, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Χανίων. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Ένα ακόμα περιστατικό που μας προβληματίζει από τα πολλά, κύριε Ξανθουδάκη, που καλύπτουμε και εμείς δημοσιογραφικά, και μπαίνει το εξής ερώτημα στη συζήτηση: πώς μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μάστιγα? Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε σε άλλο ένα εργατικό ατύχημα, επειδή για μας υπάρχουν ξεκάθαροι ένοχοι. Υπάρχει η τεράστια τουριστική ανάπτυξη, το υποτιθέμενο θάμα του τουρισμού, όπου αυτή τη στιγμή βλέπουμε υποκατασκευή ξενοδοχεία και δουλεύουν νυχθημερών οι οικοδόμοι εκεί πέρα. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και γενικά στη συμβατική οικοδομή και όλα αυτά. Και βλέπουμε και πάρα πολλούς συναδέλφους που δουλεύουν νυχθημερών για να ανταπεξέλθουν στην τεράστια ακρίβεια που υπάρχει στα νοικοκυριά τους. Παρ' όλα αυτά, είναι τεράστιες οι ελλείψεις από όλα τα υπεύθυνα και αρμόδια τμήματα του κράτους σε όλους αυτούς τους χώρους εργασίας. Η εντατικοποίηση λοιπόν και όλη αυτή η κατάσταση φέρνει το ένα ατύχημα μετά το άλλο. Είναι τραγικό ότι για άλλη μια φορά έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό εργατικό ατύχημα και συνάδελφος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική σε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Οπότε, πού καταλήγουμε, τι πρέπει να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση η τουριστική ανάπτυξη γενικότερα και οι αφήξεις? Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε τουρισμό, επειδή έχουμε οικοδομές, επειδή έχουμε ανάπτυξη, όπως την αντιλαμβάνεται κάποιος, πρέπει να έχουμε και ατυχήματα. Πρέπει να χάνουν τη ζωή τους και οι εργαζόμενοι. Κοιτάξτε, εγώ το αναφέρω και αυτό γιατί την ίδια ώρα που συμβαίνουν και πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, λόγω του τουριστικής κατάστασης, οι συναδέλφοι οικοδόμοι καλούνται να πληρώνουν και τεράστια και υπέρογκα ποσά στα ενίκια, έτσι. Αλλά είναι και αυτό ένας λόγος γενικά η ακρίβεια που οι συναδέλφοι αναγκάζουν και δουλεύουν μέχρι αργά, με κούραση, και πολλές φορές παρακινούνται και από την εργοδοσία. Αυτό το πράγμα όμως είναι ανεξέλεκτο, ανασφάλιστο. Οι συναδέλφοι βρίσκονται στους χώρους δουλειάς χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Η υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας δεν μπορεί να καλύψει σε καμία περίπτωση τους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα από τότε που έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή. Και υπάρχει και το τμήμα ελέγχου του ΙΚΑ, αλλά και το ΠΕΚΑ, όπου για μας είναι ανύπαρκτο. Έχουμε να τα δούμε χρόνια στους χώρους εργασίας. Ακριβώς, πάμε και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πάμε και στους ανθρώπους που πρέπει να διενεργούν ελέγχους και δεν υπάρχουν, υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Είναι ένα θέμα το οποίο και οι οικοδόμοι το έχουν θίξει και εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου και εσείς, φαντάζομαι. Ναι. Κοιτάξτε, πάνω από 251.000 περίπου επιχειρήσεις πανελλαδικά επιθεωρούνται από γύρω στους 200 επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούν με τίποτα να καλύπτουν. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα όμως το σημαντικό είναι ότι οι εργαζόμενοι στην οικοδομή αυτή τη στιγμή βιώνουν μια τρομερή εντατικοποίηση. Όλοι το βλέπουμε σε όλους τους χώρους, όπου και αν κινηθούμε, από γεύματα, σε οτιδήποτε κατασκευή, ακόμα βλέπουμε εργαζόμενους, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Μάλιστα. Το να δει αν αυτοί οι εργαζόμενοι είναι καλυμμένοι, αν υπάρχουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γιατί βρίσκονται ακόμα εκεί και δουλεύουν. Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων σε επίπεδο Χανίων στην οικοδομή, κύριε Ξανθουδάκη, έχει αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια? Δηλαδή, ακολουθεί μια ανωδική τροχιά αυτή η κατάσταση? Τα εργατικά ατυχήματα που καταγράφονται, γιατί είναι πάρα πολλά. Πολύ σωστά, τα οποία δεν καταγράφονται. Δεν καταγράφονται και οι συναδέλφοι μπαίνουν στην παγίδα της εργοδοσίας ότι θα τους καλύψουν και θα βρεθούν δίπλα τους και τελικά βρίσκονται μόνοι τους στο νοσοκομείο. Και δεν καταγγέλνουν τα ατυχήματα αυτά, περνώντας πάρα πολλούς μήνες σαν κατεμένοι. Από τα ατυχήματα που καταγράφονται έχουν αύξηση σχεδόν διπλάσια από πέρυσι. Και τα θανατηφόρα είναι πάρα πολλά. Μέχρι στιγμής έχουμε πανελλαδικά γύρω στα 18 στους οικοδόμους. Μάλιστα, μάλιστα. Είστε σαφείς. Αυτή είναι μια τραγική κατάσταση. Έρχεται σε αντίφαση με την ανάπτυξη αυτή που μας παρουσιάζουν.
Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να ευχηθούμε υγεία. Βέβαια, και περαστικά στον άνθρωπο. Ταχύα ανάρρωση. Ακριβώς, ναι. Και περαστικά στον άνθρωπο να βγει από το νοσοκομείο. Λοιπόν, να δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε στο Ρέθυμνο. Το θέμα αυτό με τον νέο τραυματισμό, το νέο εργατικό ατύχημα, το έβγαλε το εργατικό κέντρο Ρεθύμνο. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος των οικοδόμων στα Χανιά, ότι σε σχέση με πέρυσι έχουν αυξηθεί και τα θανατηφόρα εργατικά συμβάντα, δυστυχήματα. Δυστύχημα είναι όταν ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του. Αλλά και γενικότερα τα συμβάντα, τα εργατικά ατυχήματα σε χώρους εργασίας. Κάτι πρέπει να μας προβληματίζει. Ξεχωριστή ανάπτυξη, τουριστικές επιχειρήσεις, τουρισμός, αφίξεις, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τη μία, πεντάστερα ξενοδοχεία από την άλλη. Αλλά θα πρέπει λίγο να δούμε και το κομμάτι των εργαζομένων και αυτό, κατά την γνώμη μου, πώς μπορεί να μπει ένα φρένο με τους ελέγχους, με τη στελέχωση των υπηρεσιών, με ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν έξω και θα διενεργούν ελέγχους. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα, στον κύριο Κωνσταντίνο Νικολιδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου στο Ρέθυμνο, και εκεί οι άνθρωποι, οι συνδικαλιστές, έβγαλαν μπροστά έξω αυτή τη νέα ιστορία με τον τραυματισμό του 39χρονου που νοσηλεύεται στα Χανιά. Σε κατάσταση κρίσιμη, και ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Βέβαια, το τροχαίο, το φαινόμενο των συμβάντων, των ατυχημάτων σε χώρους εργασίας δεν είναι μόνο θέμα Ρεθύμνου, δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο το οποίο καταγράφεται στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Νικολιδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Προηγήθηκε εδώ η τοποθέτηση του Πρόεδρου των Οικοδόμων στα Χανιά και μας είπε ο άνθρωπος ότι σε σχέση με πέρυσι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων σε επίπεδο Χανίων και σε επίπεδο Κρήτης. Πώς μπορεί να μπει ένα φρένο, πώς μπορούμε να περιορίσουμε και να αφανίσουμε και να ολοκληρωθεί αυτή η μάστιγα, να μπει ένα φρένο, ένα τέλος? Κοιτάξτε να δείτε, η λύση είναι μία. Να επιτέλους η κυβέρνηση να στελεχώσει τους ελεγχούς μηχανισμούς. Αυτό που είπαμε και πριν. Σε επίπεδο επιθεώρησης, σε επίπεδο ελέγχων. Η υπηρεσία που έχει επομιστεί γενικότερα, ναι, σε επίπεδο Ρεθύμνου. Να γίνουμε συγκεκριμένοι. Είστε ένα συνδικαλιστή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τους σχετισμούς και τη στελέχωση. Πόσοι βγαίνουν έξω σε καθημερινή βάση για να κάνουν ελέγχους? Κανένας. Κανένας. Αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο έχουμε έναν επιθεωρητή εργασίας. Ναι. Ο οποίος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το μοναδικό που κάνει είναι να ασχολείται με τις άδειες εργασίας ανηλίκων. Οπότε όλα τα άλλα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και μιλάμε για τους ελέγχους, για τα ωράρια, για τις συμβάσεις εργασίας και όλα αυτά, έτσι. Δεν μιλάμε για τεχνικό επιθεωρητή. Άλλο κομμάτι, σωστά. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Την ασφάλεια, την εργασία. Δεν φταίει ο εργαζόμενος. Δεν φταίει η υπηρεσία. Όχι, βέβαια. Φταίνει όλοι αυτοί. Δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες? Γιατί και στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, δύο είναι οι εργαζόμενοι επιθεωρητές που έχουν επομιστεί το βάρος των ελέγχων και οι άνθρωποι από πού να ξεκινήσουν και πού να τελειώσουν, ειδικά και την καλοκαιρινή περίοδο. Πόσο δύσκολο είναι να στελεχωθεί, να βγει μια προκήρυξη για αυτές τις θέσεις? Δεν είναι καθόλου δύσκολο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν εργαζόμενοι να στελεχωθούν υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ξαναλέω, να δεχτεί η κυβέρνηση να στελεχώσει την επιθεώρηση εργασίας. Είτε αυτό λέγεται ΕΦΚΑ, είτε λέγεται επιθεώρηση εργασίας, και εγώ δεν ξέρω τι. Διανύσαμε προεκλογική περίοδο. Φαντάζομαι ήρθατε σε επαφή, δεν θα πω με πολιτικούς αρχηγούς, δεν ξέρω αν ήρθατε σε επαφή με πολιτικούς αρχηγούς, αλλά σίγουρα με υποψήφιους βουλευτές, με πολιτευτές, με στελέχη κομμάτων. Διατυπώσατε αυτά τα θέματα, πήρατε απαντήσεις? Φυσικά, με όλους. Ποια είναι η απάντηση που παίρνετε? Γιατί αυτό το θέμα στο ρεπορτάζ το κάνουμε εδώ δημοσιογράφοι 10-15 χρόνια. Ό,τι θα το κάνουμε, θα το φτιάξουμε, θα το δούμε, θα το υλοποιήσουμε. Αυτή την περίοδο μας υποσχεθήκαν ότι θα έρθουν κάποιοι εργαζόμενοι στις επιθεωρήσεις εργασίας με μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες. Ναι. Αλλά δυστυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμα τίποτα.
Πρόεδρε, τα περισσότερα ατυχήματα σε χώρους εργασίας, σε ποιους κλάδους σημειώνονται, σε ποιους κλάδους καταγράφονται, πέρα από την οικοδομή? Ξέρετε, ανά περιόδους έχουμε και τα ανάλογα εργατικά ατυχήματα. Δηλαδή, τη σημερινή περίοδο, ας πούμε, έχουμε ατυχήματα στον αγροτικό τομέα. Είναι ένας κλάδος ο οποίος κανένας δεν τολμάει να πει ότι και αυτός που χτύπησε με το αλυσοπρίονο ή αυτός που χτύπησε ή σκοτώθηκε με το τρακτέρ είναι και αυτό εργατικό ατύχημα. Κανένας δεν τολμάει να το πει αυτό. Και δεν υπάρχει καμία υπηρεσία να καταγράφει τέτοιου είδους ατυχήματα. Και πόσα είναι βέβαια και τα συμβάντα τα οποία δεν δημοσιοποιούνται και δεν καταγράφονται και δεν τα βγάζουμε προς τα έξω γιατί δεν τα γνωρίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα που μιλάμε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 στο Ρέθινο, έχουμε περί τα 18-19 εργατικά ατυχήματα τα οποία δηλώθηκαν. Φανταστείτε πόσα είναι τα εργατικά ατυχήματα που είτε φοβούνται οι εργαζόμενοι, είτε και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα δηλώνουν. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ελπίζουμε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες και να μπει και ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, καθώς τρινούν οικογένειες. Από τη μία μιλάμε για ανάπτυξη, από την άλλη μιλάμε για έσοδα, από την άλλη μιλάμε για επένδυση. Αλλά ας κάνουμε τα βασικά για να φτάσουμε και στο κομμάτι και στο επιθυμητό αποτέλεσμα.